Γιώργο μου, μία πρόκληση για το λάδι. Πράγματι το λάδι της Κρήτης είναι εξαιρετικό. Αλλά ισχυρίζομαι ότι το λάδι το δικό μας εκεί στην ορεινή Αρκαδία είναι εξίσου εξαιρετικό. Εμείς από 18 του μηνός και μετά στην κεντρική λεωφόρο Καλλιρόης θα λειτουργήσουμε το κοινωνικό πρατήριο, όπου την πρώτη ημέρα θα δώσουμε 200 ντενεκέδες λάδι έξτρα παρθένο δωρεάν σε 200 απόρους, πραγματικά απόρους. Και εν συνεχεία θα κάνουμε ένα πολύ απλό σύστημα. Λέμε λοιπόν στην οποιαδήποτε επιχείρηση, όποια επιχείρηση θέλει, εμείς θα τους κάνουμε δωρεάν διαφήμιση στο τηλεάστη, αρκεί να μας δίνουν προϊόντα τα οποία θα δίνουμε δωρεάν σε απόρους. Θέλεις διαφήμιση, στείλε μου σε παρακαλώ τα μακαρόνια σου. Μου στέλνεις τα μακαρόνια σου, δωρεάν στους απόρους. Με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε να δώσουμε μια έτσι ανάσα σε κάποιους απόρους, γιατί βεβαίως δεν παξιπαιτεί στο σύνολο των απόρων. Είναι κάτι που σκεφτήκαμε, το μεθοδεύσαμε. Έχουμε το μαγαζί έτοιμο, ισόγειο, μπορεί να παρκάρει άλλος, να έρθει να πάρει, ξέρω εγώ, 5 πραγματάκια. Γι' αυτό αλλάξανε τα κόμματα τώρα γραφεία. Βλέπω και ότι η Νέα Δημοκρατία πήγε στην Κρούλ που έχει μπροστά χώρο που μπορεί να παρκάρει αυτοκίνητο. Βλέπω τον Πασόκο ότι έφυγε από την Καρυλάτρικου, πήγε στην Ιπποκράτους, είναι πιο άνετα. Μια διαφορά. ότι τα δικά μου ενίκια στο σύνολό τους είναι των δέκατο των μεγάλων κομμάτων. Εδώ λεφτά δεν έχουν. Εδώ έχουν χρεωθεί. Εδώ χρωστάνε οι μεταξίδες της Αγροτικής Τράπεζας και ενίκια 100.000. Είναι αστείο πράγμα. Ο κόσμος τα πεινάει και αυτοί να έχουν ενίκια 100.000, Γιώργο. Τέλος πάντων. Κύριε Πρόεδρε, να έρθουμε τώρα στην πολιτική. Πολύ καλή κίνηση αυτή και όποιος μπορεί να ανακουφίσει το πρόβλημα των ανθρώπων που υποφέρουν και είναι πάρα πολύ, καλό είναι να το κάνει. Μία ανάσα. Μου έλεγε χθες το βράδυ ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο Ιγνάτιος, που είναι μια προσωπικότητα, ότι καθημερινώς έχει συσίτιο 1.600 ατόμων στην περιφέρειά του. Δηλαδή είναι μια ξεκούραση για κάποιους ανθρώπους, έτσι. Αν αυτό μπορέσει να το κρατήσει η Εκκλησία σε όλη την περιφέρεια. Μία ανάσα δίνουμε, τίποτα άλλο. Μόνο μία ανάσα δίνουμε.